Να σας βοήθησε. Η Ελλήνα μας πρόσφερε ένα κύπελο. Ο επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης, ο Στέφανος Τσιλικίδης, μας έκανε και τον αλυτάρχη σε αυτό το αγώνα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το δούμε σε ορισμένα πλάνα εκεί. Ναι. Το 165 είναι η μηχανή του αναγνώστου και σώσιμα του Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Καλώς αναβάτης. Παλιώς πολύ καλό αναβάτης, αλλά μόνο για εκτός έδρας. Τι εκτός ηλικία πρέπει να έχεις αλήθεια για να μπορέσεις να αγωνίζεσαι? Από 16 μέχρι 35 μπορείς να αγωνίζεσαι άνετα. Μην ξεχνάμε ότι ο Βασιλιάδης, ναι, παλιός πρωταθλητής Ελλάδος, το πρωτάθλημα Ελλάδος το πήρε στα 30 του χρόνια και έτρεχε από 17 χρονών. Και κατάφερε στα 30 του χρόνια. Γιατί χρειάζεται μια κάποια εμπειρία για να μπορέσεις να συναγωνιστείς μέχρι να φτάσει την δική προσπάθεια σε τέτοιους αγώνες. Εκτός από την προπόνηση χρειάζεται εμπειρία, ξυπνάδα, να ξέρεις πώς μπορείς. Εδώ αφετηρία σε πόσο κυβικά, 125? Στα 125, παίρνουν μέρος 19 αναβάτες. 19 αναβάτες και τερματίσαν? Και τερματίσαν οι 17. 17? 17. Α, μόνο δύο λοιπόν είχαμε ατυχήματα. Όχι, ατυχήματα ήταν από βλάβες μηχανών. Από βλάβες? Πολύ καλές αυτές. Το 6, Καβαλιώτης είναι... Οι 6 ήταν οι Καβαλιώτης που τρέξαν σε αυτόν τον αγώνα. Το νούμερο 10 είναι από τη Δράμα. Πώς λέγεται? Καραβαγγέλης Χρήστος με Γιαμάχα. Καλός αναβάτης. Προσπαθεί. Εδώ αυτός που βλέπουμε με την μπλε τη φόρμα είναι ο παλιός αγωνιζόμενος από τη Θεσσαλονίκη. Λέγεται Αραμπατζής Χρήστος. Πρωταθλητής κι αυτός. Το ξέρω. Παλιότερα τον είχα ναι, στα 250. Στα 250 κυβικά. Με 4 πρωταθλήματα. Αραμπατζής Τερζής. Αραμπατζής Τερζής Χρήστος. Ο κύριος Αραμπατζής έχει πάρει 4 πρωταθλήματα πανελληνία. Ναι. Από όλη την Ελλάδα, 2 βόρεια και έχει πάρει πολλές πρώτες θέσεις σε ελληνοβουλγαρικούς αγώνες. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ ετοιμαζόμαστε για την εκκίνηση των 125 κυβικών. Τα φαβορί εδώ είναι 3. Είναι με Ρατζόγλου, ο Τιτίκος από Θεσσαλονίκη και ο Αναγνώστου, ο Χρυσόσομος και ο Πλακούδης. Ο Άντωνη. Ο Άντωνη είναι outsider. Μάλιστα. Ο Σαρίδης και ο Σουζούνης της Καβάλας. Ο Σαρίδης είναι από τις Κυρνίδες. Εδώ έπεσε το βοηθάει. Εδώ έπεσε η μπαρά, οι μηχανές φύγανε. Στην πρώτη θέση τώρα, στην πρώτη σοβή μπήκε ο Τιτίκος, δεύτερος είναι ο Ρατζόγλου, τρίτος ο Αναγνώστου, τέταρτος ήταν ο Άντωνη. Να δούμε τώρα πώς θα βγούμε. Δεν μου λες, Κοσμά, η διαδρομή, πόσα χιλιόμετρα είναι? Η διαδρομή είναι ακριβώς 2 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα ακριβώς? Ακριβώς. Μάλιστα. Ο Τιτίκος από τη Θεσσαλονίκη, τον βοηθάει το Τίμ Εγγύης. Ακριβώς από πίσω του στα 20 μέτρα είναι ο Ρερατζόγκο Μανώλης από Καβάλα. Βλέπουμε τον Τιτίκο στην πρώτη θέση. Ένας πολύ έμπειρος αναβάτης. Γιατί τρέχει πόσα χρόνια το διεκτήσμα? Ο Τιτίκος τρέχει 11 χρόνια. Το 6 που είδαμε ήταν ο Πλακούδης από τη Θεσσαλονίκη. Από Πλακούδης, από το Σταυρό Χαλκιδικής. Είναι το 32. Το 32 είναι... Δεν έχουμε... Ο Βάρναλης από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βάρναλης από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Τιτίκος τρέχει 11 χρόνια, έχει πάρει πάρα πολλές θέσεις και πλουτιές ακόμα σε πανελλήνιους αγώνες. Είναι ένα ταλέντο στον χώρο της βοήθειας. Είναι ένας άνθρωπος με πείρα δηλαδή. Με πείρα, χρειάζεται. Είδε τα προβλήματα τώρα, για την κάμερα μιλώ πάντα. Ναι. Τα προβλήματα ότι όταν δεν υπάρχει εξέδρα, μπαίνει μπροστά το κοινό, οι θεατές και δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα. Έτσι είναι το 22, γιατί δεν προετοιμάζει να τον περάσει ο Αναγνώστου, δεν μπόρεσε. Το 22 είναι από τη Θεσσαλονίκη ο Άντωνη και ο πίσω του ακριβώς ήταν από την Αλεξανδρούπολη, ο Αναγνώστου. Τέταρτος και πέμπτος αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι ο Σαρίδης από τις Κρινίδες, που βρίσκεται στην 8η θέση περίπου. Το 54 ο Ζουζούνης Ιωάννης από Καβάλα. Φαίνεται πως κάπως κουρασμένος είναι. Λόγω προπόνησης. Όταν κάνεις μοτοκρός πρέπει να είσαι όρθιος από όσο με το σκλέτο. Δεν πρέπει να κάθεσαι καμιά στιγμή.
μόνο σε μερικές τροφές ακουμπάει το σώμα σε πάνω σε μοτοσυκλέτα. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ γερά πόδια και χέρια που τα αντιλαμβάνεις. Χρειάζεται για να κάνεις μοτοκρός, χρειάζεται να κάνεις εκτός από τη μοτοκρός μηχανή, χρειάζεται να κάνεις βάρη, τρέξιμο, να έχεις. Χιλιακούς, όλα αυτά χρειάζονται. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις 3 ώρες ελεύθερη σίγουρα κάθε μέρα για να το πείσαι. Τελικά καταφωνεί το ολόκληρο το σώμα. Ολόκληρο. Σαν χόμπι φαίνεται πολύ ακριβό. Είναι ακριβό. Όχι τόσο όσο φαίνεται, αλλά μπορείς να... Γιατί καταρχήν για να κάνεις αυτό το χόμπι πρέπει να σ' αρέσει πάρα πολύ. Και οτιδήποτε σ' αρέσει, το κάνεις. Όλα τα χόμπι σήμερα είναι ακριβά, δεν υπάρχει αυτό το χόμπι. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί οι περισσότεροι τηλεθεατές έτσι έχουν ένα φόβο και το θεωρούν επικίνδυνο, αλλά εγώ δεν είναι ξακρίβως να είναι και πολύ επικίνδυνο. Όσο επικίνδυνο είναι το τένις, άλλο τόσο είναι και το μοτοκρός. Σε γκάλο που έχουν κάνει στην Αμερική. Τόσο επικίνδυνο δηλαδή, τόσο. Όσο το τένις. Σε ένα γκάλο που είχαν κάνει στην Αμερική πριν 3 χρόνια, βγάλανε ότι το μοτοκρός έχει τα ίδια ατυχήματα σε σπασίματα και αυτά όσο έχει ένα τένις περίπου. Αυτό μπορεί να προξενέψει τους τηλεθεατές, να τους παραξενέψει μάλλον. Δεν γιατί... πρέπει να τους παραξενέψει, για τον απλούστατο λόγο ότι για να μπει κάποιος να κάνει μοτοκρός από την κορφή μέχρι τα νύχια στην κυριολεξία είναι ασφαλισμένος. Από το κράνος μέχρι τις μπότες. Στα χέρια του φοράει γάντια, ναι. Φοράει ένα θώρακα πλαστικό, ότι ανά πάσα στιγμή για να πέσει δεν χτυπάει. Οι πίστες είναι όλες μαλακές, δεν έχει πέτρες, είναι όλο χώμα. Δεν μπορούν να αναπτύξουν χιλιόμετρα πάνω από 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και αυτό, και αυτό μόνο σε μεγάλη ευθεία. Και αυτό μόνο σε μεγάλη ευθεία. Και ποτέ δεν έχουμε μεγάλες ευθείες για να αποφεύγουμε τις μεγάλες ταχύτητες. Είναι δηλαδή κάτι σαν τεχνική οδήγηση. Οι θεατές αυτοί οι περίεργοι, γιατί κάθονται τόσο κοντά εκεί στην γη? Γιατί θέλουν να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον αγώνα. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό, μήπως φύγει κάποιος από κάποια στροφή κτλ. Δεν αναπτύσσονται τόσες μεγάλες ταχύτητες και αυτές οι μηχανές είναι πιο εξειδικευμένες σε οτιδήποτε ας πούμε χρειαστεί. Τα φρένα ας πούμε είναι πάρα πολύ καλά. Είπατε ότι η πίστα έχει 2 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα. Λοιπόν, στα 2 χιλιόμετρα πόσο είναι ο μέσος όρος ταχύτητα στα 125 κιλικά? Στα 125 είναι 70 χιλιόμετρα. Περίπου 70 χιλιόμετρα. Πόσες στροφές κάνουν? Είναι ο αγώνας διαρκεί 20 λεπτά συν 2 γύρους. Δηλαδή όταν περάσουν τα 20 λεπτά. Α, δεν είναι στροφές λοιπόν. Όχι, δεν είναι στροφές. Είναι διάρκεια, με χρόνο. Όταν περάσουν τα 20 λεπτά βγάζει ο αντιτάρχης 2 γύρους και στον επόμενο ακόμα ένα γύρο. Δηλαδή έχουν 20 Μάλιστα. λεπτά συν 2 γύρους. Διαρκεί γύρω στα 25 λεπτά κάθε αγώνας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Περίπου στη διάρκεια των 20 λεπτών πόσες στροφές κάνουν? Είναι γύρω στις 10 στροφές. 10 γύρους. Ο Σίμος ο Βαλσαμίδης από Καβάλα, ο πατέρας του τον έκανε δώρο τη μηχανή και στην καφετερία που έχει ο πατέρας του Γαλλικής Δημοκρατίας 95 στεγάζονται τα γραφεία μας. Νούμερο 32. Ο Βάρναλης από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βάρναλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλός αναβάτης. Νέος οδηγός, δεν έχει δείξει ακόμα, αλλά προσπαθεί. Δεν μπορείς να την πω τη φωλιά, Αυτός ο κύριος δεν ενοχλεί μόνο τις μηχανές, ενοχλεί και το κάμεραμάν της τηλεόρασης. Ναι, σίγουρα. Αυτός ο κύριος είναι κριτής. Κριτής δεν θα πρέπει να είναι από τον εξωτερικό χώρο. Όχι, πρέπει να είναι κάπου ψηλά, αλλά να προσέχει και ο ίδιος για να μπορέσει να, σε κάποιο ατύχημα κάποιος οδηγός να πέσει, να σηκώσει την κίνδυνη σημαία να φανεί αμέσως. Να μην έχει καθόλου... Για να το δουν δηλαδή πολύ πια να βάλεις. Ναι, εδώ είναι ο πρώτος οδηγός, ο Τιτίκος Αθανάσιος από Θεσσαλονίκη και εδώ ο δεύτερος, ο Μεραζόγλου από Καβάλα. Προσπαθεί να τον πλησιάσει, αλλά... Ο Τιτίκος φαίνεται πάρα πολύ υποχωρημένος και ο δικός μας ο Μεραζόγλου με τη μηχανή την πήρε μόλις προχθές και δεν πρόλαβε να την δοκιμάσει. Εδώ το έξω Πλακούδης από το Σταυρό Χαλκιδικής και αυτός είναι ένα από τα ταλέντα στη Βόρεια Ελλάδα γιατί με την πρώτη χρονιά του στο φετινό μοτοκρός κατάφερε και ανέβηκε στην τρίτη θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Οι άλλοι οδηγοί, ο Νερατζόγλου και ο Τιτίκος τρέχουν από 10 χρόνια ο καθένας, ενώ ο Πλακούδης τρέχει πρώτη χρονιά στο μοτοκρός και ανέβηκε τόσο πολύ. Πάντως ο αναβάτης δεν πρέπει να είναι και πολύ παχύς από ό,τι λαμβάνουμε, πρέπει να είναι λίγο αδύνατος, να έχει κάποια κιλά ναι, κάπως μετρημένα. Θα το βοηθήσει. Όταν είσαι φυσικά λίγο πιο παχύς δεν σε βοηθάει και τόσο πολύ γιατί χάνεις την επιδεξία σου. Και να θες να είσαι κάποιος λιμάνιος.
Εδώ είναι ο Βαλσαμίδης ο Σίμος. Από καβάλα. Το μέλλον της καβάλας. Γενικά πάντως, Κοσμά, πρώτο κρός στην Ελλάδα, δεν φαίνεται δηλαδή να είναι τόσο διαδεδομένο. Ο λόγος που οφείλεται μήπως είναι το οικονομικό. Όχι, δηλαδή, μία μηχανή, μία 125 κυβικά, πόσο περίπου στοιχίζει. Καινούργια. Καινούργια. Γύρω στους 800.000. Εγώ μάλλον θα κάνω σε ένα, μια άλλη ερώτηση. Γιατί το έχεις εγκαταλείψει αφού είσαι πολύ νέος και λέει μέχρι τα 35 θα μπορούσες να συνεχίσεις. Γιατί έχεις σταματήσει δηλαδή να αγωνίζεις. Απλά έτυχε το στρατιωτικό, κάτι που σε αναγκάζει να διακόψεις από πολλές δραστηριότητες. Ένα πρώτον αυτό και δεύτερον το οικονομικό πρόβλημα το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, για να ακολουθήσεις το συναγωνισμό έπρεπε να αλλάζεις μηχανή κάθε χρόνο, πράγμα που κοστίζει. Δεν σας χρηματοδοτούν οι ίδιες εταιρείες που δίνουν τις μηχανές, οι εταιρείες αυτές δηλαδή. Οι εταιρείες κάποτε κάνανε κάτι προσφορές, δηλαδή εάν ήσουν αγωνιζόμενος σου δίνει μια αλφα έκπτωση για να τρέξει με τη μηχανή της ίδιας εταιρείας, αλλά μετά από εκεί και πέρα όλα τα έξοδα ήταν προσωπικά, ήταν δικά σου, δηλαδή για να πας στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να πληρώσεις βενζίνη σου, τα λάδια σου, τα ξενοδοχεία σου, τα πάντα, κάτι που κόστιζε. Πρέπει να αναφερθούμε εδώ στους ανθρώπους που βοήθησαν, ναι, στη διεξαγωγή του αγώνα. Ο Δήμο Καβάλας για την βοήθεια που μας πρόσφερε. Μάλιστα. Η γραμματεία του ΜΟΒΗ που ήρθε από Θεσσαλονίκη, που ήρθε για την πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερε στην διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Την Πιρέλη που μας έστεισε και την οριοθέτηση της πίστας. Τον αγώνα υποστήριξαν βάζοντας πανό και μας βοήθησαν και χρηματικά. Εδώ βλέπουμε τις κοπέλες του ΜΟΒΗ. Η γραμματεία του ΜΟΒΗ μας βοήθησε στα αποτελέσματα. Και τρυφέρες. Και τρυφέρες. Λοιπόν, τον αγώνα υποστήριξαν βάζοντας πανό με χρηματική ενίσχυση η Motul Motoroi του Κώστα Χαμπή, τα έπιπλα Καρατζόγλου ανώνυμος εταιρεία, τα εστιατόρια Goodies, το κατάστημα με τις κλειτιστών του Νικολάου Γιαβουδάκη. Εδώ βλέπουμε τον αλυτάρχη να βγάζει πινακίδα ότι σε δύο λεπτά θα πέσει η σημαία του τερματισμού. Είναι ο κύριος Τσιλικίδης Στέφανος. Τσιλικίδης Στέφανος, επίτιμος πρόεδρος της συνέχισης μας. Δημοτοκίνηση των αφών για μπατζή από την Πέρνη για το πανό που έβαλε. Το 2 τι σημαίνει, συγγνώμη, το 2. Το 2 είναι 2 γύρι για να τελειώσει ο αγώνας. Αυτό που είπε. Τα κράνη λέιζερ για το πανό που έβαλαν τον Δημητριάδη στα μάτια, οι εξατμίσεις Μπέτα, οι εξατμίσεις Racing Γιαννήσης Παναγιώτης, οι βαφές Μότο Γιώργος, το κατάστημα μοτοσυκλετιστών Παύλου Αυγερινού και την κινήτρια μας έδωσε το κατάστημα Δαμιανός Δελής και Υιός. Τα κύπελα τώρα που απονεμήθηκαν στους αγωνιζόμενους αθλοθετήθηκαν από τη μοτοκίνηση Βασίλης έβαλε Γκούντι σε εστιατόρια βάλανε και κύπελο και πανό, το κατάστημα μοτοσυκλετιστών Σημεωνίδη Τσαμπέρι, τα πετρέλαια Σαράντης βάλανε κύπελο, οι επιγραφές Μέτσικας, ο Άγγελος Παντούρης και Υιός, ο Νικόλαος Γιαγκουδάκης αντιπρόσωπος της Καβασάκη Νομού Καβάλας, τα έπιπλα Καρατζόγου βάλανε και κύπελο, η Ελλήνα η χαρτοποιία μας βοήθησε, ο κ. Στέφανος Τσιλικίδης έβαλε και κύπελο, το κατάστημα με τους συγκλητιστών Il Mondo del Mondo. Σε σχέση με άλλες χρονιές, οι αγώνες είχαν περισσότερους θέατες. Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη. Ναι, η συμμετοχή του κοινού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είχαμε 2.500 κόσμο και φάνηκαν πολύ ενθουσιασμένοι. Και εδώ βλέπουμε τον τερματισμό τώρα. Τερματίζει ο Τίκος Αθανάσιος από Θεσσαλονίκη, δεύτερος ο Νερατζόγλου. Να πω κάτι που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην τηλεόραση. Χθες μόλις τελείωσαν οι αγώνες 2 η ώρα, κατεβαίναμε ηλικιώδη ταχύτητα κάποιες μηχανές, οι οποίες δεν νομίζω να τρέχανε στη μεραρχία. Ναι, ήταν... Επηρεάζονται ίσως από το αγώνισμα. Επηρεάζονται, αλλά δεν είναι σωστό φυσικά να τα κάνουν στον δρόμο αυτά. Μάλιστα κάποιος πολύ είχαμε... επικίνδυνα πέρασε μέσα από 3 αυτοκίνητα και αυτό... Γι' αυτό έχουμε και την πίστα. Φτιάξαμε την πίστα για να έρχονται πάνω στην πίστα. Η πίστα είναι ελεύθερη ανοιχτή για να όπως θέλει για να τρέξει. Άρα δεν είναι μεραρχίας δηλαδή για αγώνες. Φυσικά όχι. Ακόμα 2 κύπελα βάλανε ο αντιπρόσωπος της Γιαμάχα Νομού Καβάλας Κοσμάς Δελής και η Χουσβάρνα Ελλάς από την Αθήνα ο Στέλιος Σπυριδόπουλος.
Εδώ βλέπαμε το Ξενικίδη και πιο πίσω ο Αραμπατζής. Να πούμε και τα αποτελέσματα στα 125 ηγητικά. Ναι, μια στιγμή. Στα 125 κυβικά, πρώτος ήταν ο Τίκος Αφανάσιος από Θεσσαλονίκη με Καβασάκη, δεύτερος ο Νερατζόγλου από Καβάλα με Καβασάκη, τρίτος ο Πλακούδης με Κατέμ από τα Βρασνά, τέταρτος ο Άντων... Βρασνά Θεσσαλονίκης. Ναι, Σταυρός, Βρασνά, ναι. Ο Άντων, ο Αλυφακιώτης από Θεσσαλονίκη με το 22 με Καβασάκη ήταν τέταρτος, ο Βαλσαμίδης, ο μικρός που είδαμε, ήταν πέμπτος. Μικρό στην ηλικία. 16 ετών. 16 ετών. Με υποστηριχτή τον πατέρα του. Ο πατέρα του τον παίρνει τη μηχανή, ο πατέρα του τον δίνει τα λεφτά για να ανεβαίνει στον πρώτο τυπία. Παλέμαχο ήταν. Ναι, αυτά για να τα. Όχι, καμία σχέση με το μοτοκρό. Αυτά για να τα βλέπουν μερικοί πατεράδε που δεν αφήνουν τα παιδιά του να ασχολούνται με τι μηχανέ. Πάντω καλύτερα να τα βλέπουν σε πίστε ασφαλεί. Μα φυσικά, αν ένα μικρό παιδί αρχίσει και μπει, για παράδειγμα ο Σαράτη, έχει. Τους τρεις γιους τους έχει πάρει όλους από μία μηχανή μοτοκρός. Ο πρώτος είναι 5 χρονών, ο δεύτερος 11 και ο άλλος 17 και όλοι έχουν μοτοκρός μηχανές. Και έχουν μάθει και οδηγάνε και σωστά και ασφαλίζονται από μόνοι τους. Γιατί στο μοτοκρός για να μπεις χωρίς κράνος απαγορεύεται, χωρίς γκάντια. Και όταν το κάνεις αυτό 3 φορές την εβδομάδα, σου γίνεται και μια συνήθεια. Συνήθεια ασφαλείας. Και τα φοράς μετά καθημερινά πια. Τα φοράς καθημερινά. Πάντως προτιμότερο στο βουνό παρά στους δρόμους. Σίγουρα. Μα όταν ασχοληθείς με το βουνό, συχαίνεσαι τους δρόμους. Γιατί καλύτερα είναι να έχεις ευτυχία κάθε Κυριακή, παρά δυστυχία κάθε μέρη μέσα.